παράνομες σταθμεύσεις καθώς και φορτοεκφορτώσεις οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα εντείνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και δυσκεραίνουν την κυκλοφορία των λεωφορείων. Το Κέντρο Ρύθμισης Κυκλοφορίας του ΟΑΣΤ κατέγραψε τα 10 πιο προβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης όπου οι παράνομες σταθμεύσεις, οι φορτοεκφορτώσεις ή ο συνδυασμός των δύο δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα λεωφορεία. Τα προβλήματα εντείνονται ακόμα περισσότερο στις περιπτώσεις στάσης των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε διπλή σειρά, οπότε βγαίνει εκτός μια ολόκληρη λωρίδα κυκλοφορίας. Τα 10 προβληματικά σημεία είναι Μητροπόλεως από Βενιζέλιος Παύλου Μελά, Ερμού από Ίωνος Δραγούμη έως Αγία Σοφίας, Ίωνος Δραγούμη από Εγνατία έως Λεωφόρο Νίκης, Βενιζέλου από Λεωφόρο Νίκης έως Αγίου Δημητρίου, Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου έως Λεωφόρο Νίκης, Ελένη Ζωγράφου από το Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος έως τη Λεωφόρο Όχη, Εθνικής Αντίστασης από Ερυθρού Σταυρού έως Αιγαίου, Δελφών από Κωνσταντινούπολεως έως Μάρκου Μπότσαρη, Κωνσταντινούπολεως από Μάρκου Μπότσαρη έως Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Γρηγορίου Λαμπράκη από Κλεάνθους έως Σταγυρίτη. Στα συγκεκριμένα τμήματα, σε σχεδόν καθημερινή βάση, τα λεωφορεία δυσκολεύονται να κινηθούν, αναγκάζονται να βγουν εκτός λεωφορείου λωρίδας, κάνουν σλάλον ανάμεσα σε λωρίδες, κλείνονται, ακινητοποιούνται, καθυστερούν. Λόγω της κατάστασης αυτής, καθυστερούν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις των λεωφορείων και σορευτικά υπάρχει απώλεια δρομολογίων. Η λίστα με τα 10 προβληματικά σημεία έχει διεβιβαστεί στην Τροχιά Θεσσαλονίκης με την οποία ο ΟΑΣΤ έχει στενή συνεργασία.